Λοιπόν, επιστρέψαμε να σας θυμίσουμε πως μιλάμε για την ομοφιλοφιλία, να σας θυμίσουμε πως στη συντροφιά μας είναι ο Νικήτας Καυκιός, ψυχολόγος. Είναι ο Κώστας Κνηθάκης, καθηγητής φιλοσοφίας και φιλοσοφικής ανθρωπολογίας και έχει την διπλωματική του πάνω σε αυτό το θέμα ουσιαστικά. Έχει ασχοληθεί με τα θέματα του έρωτα από πλευράς φιλοσοφίας και έχουμε την τηλεφωνική γραμμή που λέγαμε. Λοιπόν, είναι ο Βαγγέλης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, την Κρήτη, τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που... Εγώ σας ευχαριστώ. Μας δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που πραγματικά παραδέχεται ότι είναι ομοφιλόφιλος και θέλει να μοιραστεί την εμπειρία του μαζί μας. Ναι, καλά, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό ότι παραδέχομαι. Πολλοί άνθρωποι παραδέχονται, δεν είναι κάτι το... Θέλουμε να... Πόσο χρόνο είσαι τώρα, Βαγγέλη? 33. 33. Συνειδητοποιημένος, λοιπόν, στο χώρο σου, στο κοινωνικό, στον επαγγελματικό, έχεις την ταυτότητά σου? Στον οικογενειακό, ναι. Στον κοινωνικό, ναι. Στον επαγγελματικό, όχι τόσο, γιατί εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί μπορεί να υπάρξουν και κυρώσεις, οπότε... Με τι ασχολείσαι, Βαγγέλη? Είναι τράπεζα πλέον. Δουλεύει σε τράπεζα. Λοιπόν, πότε ανακάλυψες ότι ο σεξουαλικός σου προσανατολισμός είναι διαφορετικός? Κοιτάξτε, να δείτε, νομίζω ότι όλα τα αγόρια ανακαλύπτουν την έλξη, την ερωτική που μπορεί να έχουν εκεί γύρω στα 13-14. Ναι. Και... Στην αρχή της εφηβείας δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι κάτι, γιατί εκείνη τη στιγμή, σε εκείνα τα χρόνια δεν καταλαβαίνεις και ότι είσαι, νομίζεις ότι έχεις κάτι που παίξεις μόνο εσύ. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι οι υπόλοιποι συζητάνε για άλλα πράγματα από σένα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι διαφέρεις. Αλλά δεν ξέρεις τι είναι, δεν έχεις την κατηγορία στο μυαλό σου. Mm-hmm. Δηλαδή τη λέξη ομοφιλόφιλος, αυτό δεν το ξέρεις. Αυτό δεν γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλοι. Ενδεχομένως νομίζεις ότι είσαι μόνο εσύ. Ναι. Και αυτό είναι το δύσκολο. Μεγαλώνοντας βέβαια μετά, το δύσκολο είναι η εφηβεία. Όπου εκεί πολύ δύσκολα θα διαφοροποιηθείς από τους συνομιλικούς σου. Προσπάθησες να το πολεμήσεις? Όχι, όχι. Εγώ όχι. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για μένα, έτσι. Ναι. Εγώ δεν είμαι ίσως η κλασική περίπτωση. Εγώ όχι, δεν προσπάθησα. Θεώρησα ότι είμαι διαφορετικός σε αυτό, είμαι διαφορετικός και σε κάποια άλλα πράγματα και δεν έδωσα τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά πάντως θεωρούσα ότι είμαι μόνος, ότι ενδεχομένως δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ναι. Μεγαλώνοντας βέβαια, το πρόβλημα των ομοφιλόφιλων είναι ότι ουσιαστικά ζουνε, αναβάλλεται η εφηβεία τους. Στην εφηβεία δεν κάνουν τα πράγματα που κάνουν τα άλλα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν τα φλερτ, δεν υπάρχουν οι έρωτες, δεν υπάρχουν οι προσεγγίσεις ερωτικές με άλλους συνομήλικους. Και η εφηβεία αναβάλλεται, γιατί πάει στα 20, πάει στα 25, πάει στα 30. Στην οικογένειά σου? Η οικογένειά μου το συζητήσαμε όταν ήμουν 24. Και... Κοιτάξτε, στάσεις τους, υπάρχουν πολλές διαφορετικές. Η στάση των δικών μου γονιών είναι ότι ουσιαστικά ούτε το στηρίζουν, ούτε το κατακρίνουν. Ναι. Το έχουν βάλει σε ένα κουτάκι και προσπαθούν να μην ασχολούνται με αυτό. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι κλασική στάση. Η στάση των δικών μου γονιών ήταν πολύ καλή. Μάλιστα. Η κλασική, υπάρχουν πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις, πάρα πολύ άσχημες περιπτώσεις. Υπάρχει περίπτωση βίας, λεκτικής, ψυχολογικής, σωματικής βίας ακόμα. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω είναι στους γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους, να στέκονται δίπλα στα παιδιά τους. Να μην προσθέτουν και αυτή την πέτρα του αναθέματος, γιατί πραγματικά οι γκέι και οι λεσβίες βγαίνουν σε μια κοινωνία που είναι πολύ εχθρική. Και είναι, το πρόβλημά τους είναι ότι γεννιούνται μέσα στις οικογένειες που δεν είναι ίδιες με αυτούς. Ξέρετε, mm-hmm. όλες οι άλλες μειονότητες γεννιούνται σε οικογένειες που είναι ίδιες. Mm-hmm. Έτσι, αν είναι ένας μαύρος, γεννιέται σε μια μαύρη οικογένεια. Ένας γκέι δεν γεννιέται μέσα σε μια γκέι οικογένεια. Και το πρόβλημα είναι ότι η περιθωριοποίηση ίσως αρχίζει από το δικό του σπίτι. Και αυτό θέλω να πω, ειδικά στους γονείς στα μικρά μέρη, να στηρίζουν τα παιδιά τους και να μην προσπαθούν και αυτοί να τρέχουν τα παιδιά τους στους γιατρούς, στους ψυχιάτρους, να τους δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα. Γιατί ίσα-ίσα. Τα παιδιά αυτά θα αντιμετωπίσουν έναν κόσμο πάρα πολύ εχθρικό. Μάλιστα. Και χρειάζονται τη στήριξη των γονιών τους. Δεν χρειάζονται την καταδίκη των γονιών τους. Βαγγέλη, ήθελα να σε ρωτήσω το μέλλον σου. Πώς το βλέπεις? Φαντάζομαι ότι κάνεις σχέσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι? Το επιθυμητό ναι. για σένα είναι κάποια στιγμή να καταλήξεις σε μια σχέση που θα σε εκφράζει απόλυτα. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου για το συμφωνητικό ελεύθερη συμβίωση? Κοιτάξτε, για μένα αυτά είναι η μήμετρα.
Αμένα αυτό που με ενδιαφέρει και αυτό που ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους είναι ο γάμος. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα είναι μήμετρα. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορούμε να παντρευτούμε αυτό που θέλουμε. Ως ενήλικοι να μπορούμε να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε. Το συγκεκριμένο συμφωνητικό έχει πολλά καλά και έχει και πάρα πολλές ελλείψεις, πολλά πράγματα τα οποία δεν τα προβλέπει. Ναι. Για παράδειγμα, να σας πω ότι το θέμα των αλλοδαπών που την χάνει να έχουν σχέση με Έλληνες δεν προβλέπεται τίποτα για αυτούς. Η ηθαγένεια απολύτως τίποτα. Δεν προβλέπεται τίποτα για τα παιδιά. Τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε μια σχέση με άτομα του ίδιου φίλου. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Προφανώς ο γάμος είναι αυτό που ενδιαφέρει τον καθένα. Ναι. Σκοπεύεις δηλαδή κάποια στιγμή κι εσύ να παντευθείς ενδεχομένως όπως και άλλοι στην Τήλο ή όχι μόνο στην Τήλο, οπουδήποτε. Γιατί ο πολιτικός γάμος νομίζω ότι αρχίζει και αυτός να αποκτά. Εντάξει, αυτό θα πρέπει να νομιμοποιήσει, δεν εξαρτάται από μένα, έτσι δεν είναι. Δεν έχει... Αλλά βεβαίως στη ζωή μου αυτό θα ήθελα. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, είναι άλλο θέμα όμως. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω αν ο ψυχολόγος ή ο κύριος Κνηθάκης θέλουν να σου κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Ναι, ό,τι θέλει. Νομίζω ότι η τοποθέτησή του ήταν πάρα πολύ καλή. Ακούσαμε μια ανθρώπινη φωνή. Πριν από λίγο είχαμε κάνει τη συζήτηση και είπαμε ότι είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι ανάμεσά μας. Βέβαια. Είναι όπως και εμείς. Απλώς έχουν μια διαφορετική προτίμηση όσον αφορά τη σεξουαλική του συμπεριφορά. Και ο τρόπος που μίλησε ο κύριος και αυτά τα οποία είπε, νομίζω ότι τιμάνε τη σεξουαλική του προτίμηση και σπάνε όλα τα στερεότυπα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν γύρω από αυτό το θέμα. Συγκροτημένος, απόλυτα συγκροτημένος. Απλά να προσθέσω και κάτι άλλο, αν θέλετε. Είναι και η πολιτεία που έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Όπως υπάρχουν εκστρατείες για την ισότητα των δύο φύλων, όπως υπάρχουν εκστρατείες για τον ρατσισμό και την ομοφοβία και την ξενοφοβία, θα έπρεπε να υπάρχουν εκστρατείες και για την ομοφοβία. Και μιλάω στα σχολεία. Καταρχάς τους εφήβους. Οι ίδιοι έφηβοι, κανείς δεν τους λέει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται ανάμεσα σε ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από αυτούς. Οι ίδιοι γονείς, πού θα ακούσουν αυτοί οι γονείς, δεν υπάρχει ούτε μία καμπάνια ενημέρωσης, από πού να μάθουν αυτοί οι γονείς, και αυτοί οι γονείς πελαγώνουν, που καταλαβαίνετε ότι πελαγώνουν. Βέβαια. Δεν έχουν πού να στραφούν, κανείς δεν τους μιλάει. Πού είναι η γραμματεία ισότητας και όλα αυτά τα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον των διακρίσεων, τι τα κάνουν εν πάση περιπτώσει. Και τα μέσα ενημέρωση. Τα μέσα ενημέρωση δεν ασχολούνται ποτέ με αυτό το ζήτημα. Μα ποτέ. Δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ να κάτσουν κάτω να μας δείξουν ζευγάρια, ανθρώπους που δουλεύουν, που ερωτεύονται, που ζουν μαζί, που χωρίζουν, που μεγαλώνουν παιδιά ενδεχομένως. Δεν μας έχουν δείξει ποτέ τίποτα, ούτε κάνουν κρυμμένα τα πρόσωπα. Τα ταμπού λοιπόν είναι ακόμα πολλά. Ναι, τα ταμπού είναι, αλλά τα ταμπού ξέρετε, με το να το λέμε το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Και είναι θέμα θεσμικό το τι θα κάνουμε. Και έχει και η πολιτεία πολύ μεγάλο μερίδιο, και έχουν και τα μέσα ενημέρωσης πολύ μεγάλο μερίδιο, και έχει και η εκπαίδευση πολύ μεγάλο μερίδιο. Και οι γονείς, τι να κάνουν, ποιος τους βοηθάει. Κανείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχε στον προβληματισμό μας και που μοιράστηκες μαζί μας τις εμπειρίες σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον Βαγγέλη με κάθε ειλικρίνεια να μας λέει τους δικούς του προβληματισμούς. Και να σας μεταφέρω μία μαρτυρία που μας ήρθε από Μαρία, το τηλεφωνικό να κάνω κέντρο. Ένα σχόλιο βεβαίως, πρώτα σε αυτό βεβαίως. Που είπε ο Βαγγέλης. Καταρχάς, συμφωνώ και εγώ με τον Κώστα, με τον κύριο Κνηθάκη, ότι βλέπουμε ένα ωραίο πρότυπο ομοφιλόφιλου ανθρώπου που έχει αυτή τη σεξουαλική προτίμηση, αλλά είναι αξιόλογος, προβληματίζεται. Και έτσι μπορεί να αλλάξει και σε εμάς την εικόνα που έχουμε για αυτούς και να δούμε πραγματικά ότι είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι, αξιόλογοι. Και συγχαίρω πραγματικά για τις απόψεις του και για τον τρόπο που σκέπτεται το Βαγγέλη. Ήθελα να σχολιάσω λίγο αυτό που είπε για το γάμο, ότι πραγματικά θέλει να κάνει γάμο. Ισότιμες και νομίζω σχέσεις. Ότι ένα ζητούμενο από κάτω είναι ότι θέλει την αποδοχή, την πλήρη αποδοχή από την κοινωνία. Γιατί αυτό που είναι τρομερό για ένα παιδί στην εφηβεία και μετά στη νεότητα είναι να νιώθει αυτή την απόρριψη. Βέβαια. Ότι σαν εγώ να είμαι κατώτερος από εσάς. Να μην με αποδέχεστε. Δηλαδή αυτό που μου συμβαίνει με κάνει κατώτερο. Μια μοναξιά που συνεχίζεται. Μια μοναξιά που συνεχίζεται. Βεβαίως. Και πιστεύω ότι εκεί κρύβεται και μετά κάποια έκτροπα στη συμπεριφορά που μπορεί να έχει κανείς. Μια υπερβολή στη σεξουαλικότητα ή η πρόκληση στο κοινωνικό περιβάλλον.